Ευχαριστούμε πολύ τους διοργανωτές της εκδήλωσης και για τη βράβευση. Ήταν μια έκπληξη για μας, θετική θα έλεγα. Όπως σας είπε και προηγούμενα η συντονίστρια, ότι είμαστε από τους τελευταίους συνεταιρισμούς που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα. Και αυτό είναι και καλό και κακό συγχρόνως, διότι μας έδωσε καινούργια δεδομένα, αλλά μας φόρτωσε και μια πρίκα προηγούμενη. Εμείς προσπαθήσαμε να τα δούμε από θετική όψη αυτά τα δύο πράγματα. Στα 20 χρόνια αυτά σκληρής δουλειάς πολλών ανθρώπων της διοίκησης, όχι εμένα μόνο προσωπικά, διευθυντικών στελεχών και εργαζομένων στον εταιρισμό, πραγματικά κάναμε μια αξιοθαύμαστη πορεία. Σε αυτή τη φάση διαχειριστήκαμε την κρίση αρκετά καλά, θα έλεγα. Δεν απολύθηκε κανένας εργαζόμενος. Η δραστηριότητά μας συνεχίστηκε στα ίδια επίπεδα και θα έλεγα επεκτείναμε και τη συνεργασία μας παραπέρα. Οραματικά λειτουργήσαμε και είδαμε το καινούριο περιβάλλον που θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε σαν συνεταιρισμοί στην καινούργια εποχή για το φαρμακείο του μέλλοντος και της μετά-κρίσης εποχής. Τώρα, για τα πολιτικά μηνύματα, νομίζω και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας προς την πολιτική ηγεσία τα έδωσε και ο πρόεδρος, κύριος Γιαννακόπουλος, είπε αυτά που χρειαζόταν. Και σε πολλά πράγματα συμφωνώ. Εκείνο που θέλω να περάσω σαν μήνυμα, αν και πρώτη φορά συμμετέχω και γνωρίζουμε με αρκετούς, αλλά και αρκετούς γνωρίζω πρώτη φορά σήμερα, είναι ότι επειδή η κρίση δεν τελείωσε, η κρίση θα συνεχιστεί. Και επειδή το πολιτικό σύστημα είναι αυτό που είναι, εάν δεν προσπαθήσουμε να δούμε συνεργατικά ο καθένας από τη μεριά μας και όλοι μαζί για το πώς θα δούμε αύριο το κομμάτι του φαρμάκου και της υγείας, θα έχουμε εκτρά αποτελέσματα. Διότι το μέλλον ορίζεται μόνο από αυτή τη συνέργεια μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων στον χώρο του φαρμάκου και της υγείας γενικότερα. Το κομμάτι της υγείας και τα ποσά που αφορούν το κομμάτι της υγείας είναι τέτοια που δεν μας επιτρέπει και δεν μπορεί να έχει ο καθένας από εμάς την πολυτέλεια να λειτουργεί αυτόνομα. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι.